και καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Σήμερα έχουμε ένα jumbo haul, πολύ πολύ αγαπημένο βίντεο. Έχω κάνει αρκετές φορές στο κανάλι μου, αλλά σήμερα θα έχει κάτι διαφορετικό. Δεν θα είναι ένα απλό jumbo haul, θα είναι jumbo haul, αλλά μόνο όλα 1 ευρώ. Δηλαδή, ό,τι πραγματάκια βρήκα είναι με 1 ευρώ ή ακόμη και λιγότερο. Ξέρετε ότι στο jumbo είναι πανεύκολο να βρεις τέτοια πράγματα. Μόνο οικονομικά πραγματάκια έχει, οπότε παντού έχει με 50 λεπτά, με 99 λεπτά, με 80 λεπτά, όλα αυτά που πήρα δεν ξεπερνάνε το 1 ευρώ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, όλα τα έχω σε αυτή εδώ τη σακουλίτσα. Δεν είναι πάρα πολλά πραγματάκια, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα χρειαζόμουν τα περισσότερα. Και για να δούμε τι έχει μέσα. Από πού να ξεκινήσω δεν ξέρω, έχω πάρει τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Από αυτοκόλλητα, από πράγματα για την κουζίνα, από σημειωματάρια, από γλυκά, ό,τι φαντάζεσαι το έχω πάρει μόνο με 1 ευρώ, όπως ξαναείπαμε. Έχω αυτά εδώ τα αυτοκολλητάκια, τα stickers, που είναι υπέροχα. Τόσο χαριτωμένα αυτοκολλητάκια, με ζωάκια. Έχω ξαναπεί ότι κάνω μαθήματα σε παιδάκια, οπότε παίρνω πάρα πολλά αυτοκόλλητα από τα τζάμπο, γιατί μου τελειώνουν για πλάκα. Τα παίρνουν 2-2. Δεν τους αρέσει μόνο το ένα αυτοκόλλητο, θέλουν σίγουρα και παραπάνω. Οπότε πήρα αυτά τα αυτοκόλλητα, νομίζω ότι είχαν 99 λεπτά. Έπρεπε να είχα κρατήσει την απόδειξη, λάθος μου. Τέλος πάντων. Και πήρα λοιπόν αυτά τα αυτοκολλητάκια, μόνο αυτά πήρα, δεν πήρα κάτι άλλο. Από αυτοκόλλητα εννοώ. Μετά πήρα και τις συνδετήρες, οι οποίοι είναι σε χρώμα rose gold. Εγώ δεν τους είχα ξαναδεί αυτούς τους συνδετήρες και χρησιμοποιώ γενικά και για τα τετράδια, για σημειώσεις, με βολεύει. Και είναι rose gold πρώτη φορά. Συνήθως εγώ είχα χρωματιστούς με φούξια, με γαλάζια χρώματα, με τέτοια. Αυτά τα είδα για πρώτη φορά, οπότε κατευθείαν τα πήρα. Αν θυμάμαι είχαν 50 με 60 λεπτά, ούτε καν ένα ευρώ πάντως, και έχει μέσα 60 τεμάχια. Θα να πάρει τέτοια, αλλά σε άλλο χρώμα και παίζει να έχω ακόμα εδώ και 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ, που εγώ τα πετάω αυτά από εδώ και από εκεί, δηλαδή δεν τα ξαναβρίσκω, είναι σαν να τα έχω για μόνο μία χρήση. Μολυβάκια και μάλιστα holographic που έχει μέσα 10 τεμάχια και είναι αυτά εδώ. Αν θυμάμαι καλά είχαν 1 ευρώ, εντάξει είναι και 10 μολύβια, οπότε πάρα πολύ. Μόλις πρέπει να σπάσαν όλες οι μύτες που πέσανε κάτω. Αυτά εδώ λοιπόν, σας τα δείξω και από πιο κοντά. Και έχω πάρει και κάτι holographic τετράδια και ταιριάζει απίστευτα αυτό το μολύβι. Δεν είναι μηχανικό, είναι κανονικό και έχει και μια μαύρη γομίτσα από πίσω. Και είναι έτσι. Τι ωραία όταν έχουν τόσο καλές μύτες τα μολύβια. Πραγματικά είναι υπέροχο, γιατί μετά δύσκολο να ξαναξήσεις μολύβι και να κάνεις τόσο καλή μυτούλα για να γράφει ωραία. Πήρα και αυτό εδώ πέρα το σημειωματάριο. Μικρούλι είναι, δηλαδή για να γράφεις λίγες σημειώσεις. Και γράφει things and stuff to do, make it happen. Να το ανοίξω κιόλας, μην έχω ανοίξει τίποτα από όλα αυτά. Α, ναι, οκ, okay, το σκίζεις έτσι. Δεν είναι με αυτοκολλητάκι. Μ' αρέσουν όμως αυτά που είναι αυτοκόλλητα, γιατί μπορείς να τα κολλήσεις σε ένα άλλο τετράδιο. Αλλά εντάξει, νόμιζα ότι ήταν τέτοιο, αλλά δεν είναι. Αλλά μ' αρέσει γιατί είναι τύπου marble, σαν να κάνει μάρμαρο ροζ. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον σε μένα, δεν ξέρω σε εσάς. Εγώ έτσι το βλέπω με τα δικά μου μάτια. Σφουγγαράκια, σφουγγαράκια κουζίνας. Τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Έχει μέσα 6 τεμάχια και είχε μόνο 1 ευρώ όλο αυτό. Δηλαδή 6 τεμάχια με 1 ευρώ, πες μου πού άλλο μπορεί να βρεις. Εγώ συνήθως βρίσκω στα σούπερ μάρκετ 1 ευρώ το ένα. Στα τζάμπο όλα αυτά 6 ευρώ και μάλιστα είναι και τα μεγάλα σφουγγαράκια. Οπότε αξίζει πάρα πολύ. Ναι, μόλις με ειδοποίησε η παραγωγή ότι είπα 6 ευρώ όλα αυτά, όχι 1 ευρώ. Για 6 τεμάχια! Ευτυχώς που έχουμε και την παραγωγή από πίσω και βοηθάει λίγο, γιατί όταν κάνεις πολλά βίντεο μαζεμένα, κάτι θα σου ξεφύγει, δεν μπορεί, και μετά αντί να το μαζέψεις το μοντάζ που κάνουμε. Το επόμενο είναι ένα αρωματικό λαδάκι, το οποίο είναι δεύτερη φορά που το παίρνω τώρα. Μου το είχε πάρει η αγαπημένη μας η παραγωγή σε ένα mystery box. Και μου άρεσε πολύ και όταν είδα ότι είχε μόνο 1 ευρώ, λέω κάτσε να το πάρουμε. Γιατί
Είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είχε τελειώσει. Εν τω μεταξύ είχα περιέργεια για να θυμηθώ ακριβώς την τιμή του και είχε 99 λεπτά μόνο αυτό. Βέβαια είναι πάρα πολύ μικρή συσκευασία, είναι μόνο 10 ml και εγώ βάζω γύρω στις 4 με 5 σταγόνες στο μηχάνημα που έχω. Είναι έτσι με ντρόπερ. Και τίποτα. 1 ευρώ αυτό. Δεν υπάρχει που θα το βρεις πουθενά αλλού. Ξέρω και άλλα μαγαζιά που τα πουλάνε και τα έχουν 4 με 5 ευρώ και μυρίζει λεβάντα και είναι υπέροχο. Πάρα πολύ χαλαρωτικό, ειδικά πριν πάτε για ύπνο, είναι τέλειο αν έχετε τέτοιο μηχάνημα. Και πήρε και ένα ωραίο κεράκι, και αυτό αρωματικό, με άρωμα βανίλα, είναι μικρούλι, πάρα πολύ μικρό και είχε και αυτό 99 λεπτά. Μυρίζει υπέροχα, βασικά μύριζε όλη η σακούλα με αυτό, είναι φανταστικό και το τζάμπο στα αρωματικά κεριά η βανίλια είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραίο άρωμα και έντονο, δηλαδή από τα κεριά που έχουν το πιο έντονο άρωμα. Αχ, εγώ τη λατρεύω τη βανίλια. Ξέρω ότι υπάρχουν άλλες που δεν αρέσει καθόλου η βανίλια, εγώ τη λατρεύω. Βρήκα κάτι άλλο από τα παιδικά και αγόρασα. Δεν είναι για μένα, θα το δώσω στη βαφτιστικιά μου. Έχουμε πει σε αυτό το κανάλι ότι ό,τι είναι παιδικό, έχουμε τη βαφτιστικιά μου η οποία είναι κοντά 4 χρονών και τα παίρνει εκείνη. Και είναι αυτό εδώ που είναι τα Trolls. Δεν ξέρω τι έχει μέσα, θα το ανοίξω εννοείται και μετά θα της το δώσω. Μια που το πήραμε, ας το ανοίξουμε να δούμε τι είναι. Φαντάζομαι θα έχει κανένα άνθρωπο. Είναι τέλειο, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω πώς το λένε αυτό το κυριούλι. Μήπως έχει όνομα, να το κοιτάξω. Μαδάει εντωμεταξύ ο κυριούλης αυτός, μαδάει. Έχουμε κάνει παντού ροστιχούλες. Λοιπόν, έχει όνομα ο κύριος αυτός, αλλά δεν μας το λέει. Γιατί δεν κέρδισα ένα κοριτσάκι, μου άρεσαν πάρα πολύ. Και είχε μόνο 99 λεπτά. Εντάξει. Και πιστεύω ότι τα παιδάκια με κάτι τέτοια χαίρονται, για πλάκα, δεν το συζητώ αυτό. Έχει... δεν έχει όνομα. Άντε πάλι, άνοιξε Siri. I don't see an app for that. You'll need to download one. You could try searching the app store. Δεν ξέρω τι έχει πάθει η Siri και ανοίγει σε όλα μου τα βίντεο. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα το δείτε αυτό μετά ή πριν από αυτό το βίντεο που είχε ξαναγίνει. Είχε ανοίξει πάλι η Siri. Δεν θυμάμαι σε ποιο βιντεάκι ήτανε. Ανοίγει μόνη της, μόλις που κάτι, τσουπ και αυτή εδώ. Δεν ξέρω τι μήνυμα θέλει να μου περάσει, πραγματικά. Λοιπόν, σκέφτηκα να κάνουμε το εξής. Μια που πετάχτηκε η Siri και σε αυτό το βίντεο, να τη χρησιμοποιήσουμε και να τη ρωτήσουμε πώς λένε όλα τα trolls. Για να δούμε τι θα μας πει και αν θα πάρουμε μια σωστή απάντηση. Hey Siri! What are the trolls' names? Okay, I found this on the web. What are the... Πάμε να το κάνουμε άλλη μία. Hey Siri! What are the trolls' names? Just a moment. The answer is Trinity. IL, Christian College Trolls. Κάτι άλλο έπιασε η Siri. Δεν έπιασε σίγουρα το Mickey Mouse. Κάτι άλλο λέει για κάποιο κολέγιο. Τέλος πάντων, δεν βγάλαμε άκρη, δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το έχετε ξαναδεί ποτέ. Εγώ πάντως το βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο. Στην αρχή δεν κατάλαβα τι είναι. Έβγαινε και σε άλλα φρουτάκια. Ανανά, θυμάμαι καλά. Λεμόνι. Και εγώ πήρα τη φραουλίτσα. Και τι είναι τώρα αυτό? Το ανοίγεις και βγαίνει μία σακουλίτσα. Αυτή εδώ, η οποία είναι μια πλαστική σακούλα για να πας στο σούπερ μάρκετ, έτσι, αλλά καλά, για λίγα ψώνια είναι, για να πεταχτείς μέχρι το μίνι μάρκετ. Όχι για να πάρεις του κόσμου τα ψώνια, όμως το θεωρώ πολύ πρακτικό. Και είναι ωραίο γιατί μπορείς να το έχεις κρεμασμένο πάνω στα κλειδιά σου και μέσα στη τσάντα σου, είναι τόσο δαμικρό και το έχεις πάντα μαζί σου, δηλαδή και εκεί που δεν έχεις υπολογίσει ότι θα πας στο mini market, το έχεις μέσα στη τσάντα σου και το βγάζεις εκείνη τη στιγμή, δεν χρειάζεται να το έχεις πάρει από πριν, γιατί άλλες σακούλες, ενώ πάντα θέλω να παίρνω σακούλες, κάποιες φορές ξεχνάω, γιατί πριν φύγω από το σπίτι δεν το σκέφτομαι, δυστυχώς, αλλά αυτή είναι τέλεια γιατί την έχω πάντα μαζί μου.
πάντα. Δεν χρειάζεται να τη βγάζεις από τη τσάντα σου. Έχουμε ένα travel set το οποίο είναι κατάλληλο για χειραποσκευή και βάζεις μέσα σαμπουάν, shower gel, κρέμες. Αυτό το συγκεκριμένο γράφει πάνω για σαμπουάν και shower gel. Αλλά εσύ μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Εγώ τα βολεύομαι πάρα μα πάρα πολύ αυτά. Και τα συγκεκριμένα φαίνονται να έχουν και πολύ καλή ποιότητα. Γιατί έχουν αυτό εδώ, έχει αυτό το pump που είναι πολύ εύκολο έτσι να βάζεις σαπούνι στα χέρια σου. Και γράφει κιόλας πάνω, βασικό γιατί εγώ καμιά φορά τα μπερδεύω. Και το ένα είναι πράσινο και το άλλο είναι γαλάζιο. Η συσκευασία πάνω δεν λέει πόσα ml είναι. Να πω, είναι 80 ml και τα δύο, δεν είναι 100 που μπορείς να έχεις μαζί σου. Αλλά okay, εγώ τα βολεύομαι, έχω μέχρι και μικρότερα και πάλι είμαι okay, άμα είναι για λίγες μέρες. Και είχανε μόνο 99 λεπτά, τίποτα δεν είναι για αυτά, γιατί εγώ συνέχεια τα χάνω με κάποιο τρόπο. Ή τα αφήνω εκεί που πάω και το σκέφτομαι πολύ αργά μετά. Ή κάπου τα βάζω μέσα στο σπίτι και δεν παίρνω χαμπάρι που. Πήρα κάτι, το οποίο δεν ξέρω γιατί το πήρα να σας πω την αλήθεια, είναι ένας φακός διαβάσματος. Σπάνια να κάτσω στο κρεβάτι το βράδυ να διαβάσω. Όταν αγοράσω κάποιο πάρα πολύ ωραίο βιβλίο θα κάτσω και το βράδυ, αλλά συνήθως δεν είναι η ώρα που κάθομαι εκείνη τη στιγμή για κάτι τέτοιο. Κατευθείαν με παίρνω ύπνος, δεν έχω θέμα. Και είναι αυτό εδώ, το φωτάκι, το οποίο καλό θα ήταν να βρούμε και ένα βιβλιαράκι παραγωγή, να το βάλουμε πάνω ή έστω ένα τετράδιο. Μισό λεπτό να βρω για να σας το δείξω και στην πράξη. Φέρα το τετραδιάκι μου. Ορίστε. Α, να το βγάλω γιατί έχει προστασία για την μπαταρία. Μια χαρά φέγγει. Ωραιότατο. Προφανώς το βάζεις κάπως έτσι. Δεν έχω ξαναπάρει ποτέ κάτι τέτοιο και ξέρω ότι κυκλοφορούν πολύ. Αλλά στη μέση, αλλά προφανώς και πρέπει να το έχεις την τελευταία σελίδα για να... για πρακτικούς λόγους, όπως καταλαβαίνετε. Και είναι έτσι, πάρα πολύ ωραίο. Και έτσι δεν ενοχλείς και τον άλλον όταν θέλει... όταν θες εσύ να διαβάσεις κάτι και δεν θέλει να έχεις ανοιχτό το φως. Κάθεται έτσι και φέγγει πολύ. Εντάξει, τώρα μην το βλέπετε εδώ γιατί έχουμε πολλά φώτα. Οπότε δεν είναι εύκολο. Κλείσε λίγο τα φώτα παραγωγή, τα περισσότερα. Μαύρη σκοτεινιά. Λοιπόν, και δείτε, φαίνεται πάρα πολύ καλά. Δεν το περίμενα δηλαδή για 1 ευρώ 99 λεπτά να δείχνει έτσι. Είναι απίστευτο. Τέλεια, πάρα πολύ χρήσιμο. Ακόμη και για να γράψεις κάτι, δεν είναι ανάγκη να το βάλεις για βιβλίο. Και για τετράδιο, να ας πούμε τώρα αν ήθελα εγώ να γράψω κάτι, είναι τέλειο. Ας ανοίξουμε παραγωγή τα φώτα. Λοιπόν, πάμε σε δύο τελευταία πραγματάκια, στα δύο τελευταία. Πάμε στο πρώτο τελευταίο που είναι μία σοκοφρέτα λάκτα. Εντάξει, εμένα η λάκτα είναι η αγαπημένη μου σοκολάτα. Δεν το συζητώ. Την αγαπώ, τη λάκτα δεν την αλλάζω με τίποτα. Και τη σκέτη, έτσι, να μην είναι και τίποτα μέσα. Αλλά η συγκεκριμένη είναι σοκοφρέτα. Δεν την έχω δοκιμάσει ποτέ. Θα τη δοκιμάσω κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα. Γιατί στο αυριανό βίντεο που θα δείτε θα δοκιμάσουμε πολλά snacks από τα Lidl. Οπότε πόσο πια γλυκά να φάω σήμερα, φτάνει. Θα το δείτε όμως αύριο αυτό το βίντεο. Σας έχω πάρει μονότερμα, έχουμε ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο αυτή τη βδομάδα. Δεν έχετε κανένα παράπονο. Οπότε λοιπόν είναι αυτή εδώ η σοκολατίτσα, η λάκτα. Θα τη δοκιμάσω κάποια στιγμή γιατί να μην είναι ωραία. Η λάκτα είναι έτσι κι αλλιώς ωραία από μόνη της. Και το δεύτερο γλυκό που έχω πάρει και τελευταίο για αυτό το βίντεο που έχω να σας δείξω είναι μία βάφλα, αυτή εδώ, εντάξει είναι οι συσκευασμένες βάφλες, έχει μέσα κακάο και πραλίνα, κρέμα, εντάξει. Δεν ξέρω αν είναι ωραία, γιατί εντάξει όλα αυτά τα συσκευασμένα δεν είναι όπως θα φας μια φρέσκια βάφλα που είναι έτσι ωραία ζεστή. Αλλά αν τη ζεστάνεις λίγο στο φούρνο ή στα μικροκύματα πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ωραία. Και είχε και αυτή μόνο 1 ευρώ, μπορεί και λιγότερο, δεν θυμάμαι. Τελειώσαμε αυτό το βίντεο, αυτό ήταν το Jumbo Haul με όλα 1 ευρώ. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βιντεάκι, ξέρω ότι αγαπάτε πολύ τα Jumbo Haul όπως και εγώ, τα βρίσκω πάρα πολύ διασκεδαστικά βίντεο. Εμείς λοιπόν θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι, αύριο μην το ξεχάσετε, στις 3 η ώρα θα ανέβει βίντεο όπου θα δοκιμάζουμε snacks από τα Lidl. Εμείς θα τα πούμε λοιπόν στο αυριανό βίντεο, φιλάκια πολλά!